Ακόμα και εντός του 2023 εκτιμάται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι θα δημοπρατηθεί το μεγάλο έργο της θωράκισης του εμπορικού λιμανιού και του προσύνεμου μόλου στο Ρέθυμνο, καθώς κλείδωσε μέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο της πόλης ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουντουλάκης. Τα έργα που θα κατασκευαστούν για την προστασία του λιμανιού, το οποίο σημειωτέων έχει επανελειμμένως λαβωθεί από τα κατά καιρούς ακραία καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων χρόνων, είναι η ενίσχυση και αποκατάσταση της θωράκισης του προσυνέμου μόλου, η αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών και η αποκατάσταση των υποσκαφών στον εμπορικό λιμένα. Το έργο της θωράκισης είναι μια θωράκιση της πόλης του λιμένα και σε κάθε περίπτωση αναβαθμίζει τη λιμενική υποδομή και την ασφαλειά της. Ταυτόχρονα όμως, μετά από πρόταση του Δημάρχου και εισήγηση της υπηρεσίας, κάναμε αποδεκτή και την ένταξη και συμπληρωματικών έργων μέσα σε αυτό το μεγάλο πακέτο, όπως και είναι θέματα υποσκαφών και σπηλαιώσεων που υπάρχουν για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και να συντηρήσουμε την υφιστάμενη υποδομή. Το έργο της θωράκισης του λιμανιού δεν είναι κάτι απλό, αλλά στην ουσία αποτελεί έργο υψίστης σημασίας για την πόλη του Ρεθύμνου, που θα θωρακίσει διαπαντός και το ιστορικό της κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το εμπορικό λιμάνι. Δεν είναι απλώς ένα λιμενικό έργο. Είναι η προστασία του κόσμου που ασχολείται με το λιμάνι μας και το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπορική κίνηση. Είναι το δεύτερο σε κίνηση σε εμπορικό λιμάνι του νησιού, αλλά και προστατεύουμε έτσι και θωρακίζομαι όλη την πόλη και ιδιαίτερα το ιστορικό κέντρο. Όλοι θυμάστε εκείνη την τρομερή πλημμύρα που είχαμε και τα δεινά που παρολίγο να σωρεύσει και να δημιουργήσει κίνδυνο ανθρωπίνων ζώων.